Άλλη μια πανελλήνια βράβευση για τα εκπαιδευτήρια Μπουγά. Οι μαθητές πήραν την δεύτερη θέση στην εκστρατεία EcoMobility που συμμετείχαν για 7η φορά με την καλύτερη εργασία. Συμμετείχαμε στο EcoMobility, μια διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο, η οποία είναι για να κάνεις καλύτερη την πόλη σου, ουσιαστικά αυτό είναι το σλόγγαν της. Βρίσκεις διάφορα προβλήματα στην πόλη σου και προσπαθείς με διάφορους τρόπους να τα επιλύσεις. Γενικά είναι διάφορα τα προβλήματα. Αρχικά τα προβλήματα κινητικότητας από άτομα αμαία. Ας πούμε, ακόμα και που έχουμε ράμπες, ένα παράδειγμα, δεν είναι κατάλληλες, δεν έχουν την κατάλληλη κλίση ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Γενικά προβλήματα μεταφοράς, ότι ας πούμε δεν είναι σωστά φτιαγμένη η διάπλαση της Καλαμάτας ώστε να κινούνται τα αυτοκίνητα και αυτά και προτείναμε κάποιες λύσεις. Ξεκινήσαμε αυτή τη δράση όλοι μαζί σαν ομάδα γιατί σκεφτήκαμε ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και ελκυστική ιδέα το να εντοπίσουμε προβλήματα της πόλης μας καθώς και τρόπους να τα επιλύσουμε και έτσι να τη βελτιώσουμε. Η αλήθεια είναι πως αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες, αλλά καταφέραμε να τις περάσουμε. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Όλοι μαζί βρήκαμε αρκετά προβλήματα, για τα οποία προτείναμε λύσεις. Και πιστεύω πως και στο μέλλον θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε με την πόλη μας. Το σλόγγαν της όλης διοργάνωσης ήταν το πώς να βελτιώσεις την πόλη σου, με τους μαθητές των εκπαιδευτηρίων Μπουγά να καταγράφουν τα προβλήματα της πόλης της Καλαμάτας και να προτείνουν λύσεις. Συγκεκριμένα για να προτείνουμε αυτές τις λύσεις και να αναζητήσουμε συγκεκριμένα προβλήματα, γιατί βέβαια δεν μπορούσαμε μόνοι μας μόνο να βρούμε αυτά τα προβλήματα και τις λύσεις. Επισκεφθήκαμε το Δήμο, συγκεκριμένα την Πολεοδομία. Πήραμε συνεντεύξεις από ανθρώπους του επαγγέλματος που ασχολούνται καθημερινά με τη μετακίνηση και γενικότερα από διάφορους πολίτες οι οποίοι είτε εντοπίζουν κάποια προβλήματα ή έχουν και εκείνοι να προτείνουν κάποιες λύσεις. Φτιάξαμε ένα ρομπότ το οποίο ναι μεν έδειχνε την πόλη μας και τα αξιοθέατά της, ωστόσο μέσα από αυτό προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε την πόλη μας να ξεπεράσει όσα προβλήματα ρημοτόμησης έχει και γενικά που δυσκολεύουν στην κυκλοφόρηση των ανθρώπων. Αυτό το ρομπότ το είχαμε ήδη, ήταν μια ιδέα του Δημήτρη από εδώ και μάλιστα μάλιστα αυτό το ρομπότ το κάναμε να χορέψει και καλαματιανό στο τέλος παρουσίασης. Το σχολείο μας συμμετέχει για 7η συνεχόμενη χρονιά στο πρόγραμμα EcoMobility. Φέτος είχαμε για άλλη μια φορά μια διάκριση, αλλά ήταν αρκετά μεγάλη. Τα παιδιά κατάφεραν να φέρουν τη δεύτερη θέση στην καλύτερη εργασία πανελλαδικά ανάμεσα σε 30 σχολεία. Επίσης διακρίθηκαν σε δημιουργικές εργασίες, στην κατηγορία δημιουργικών εργασιών, όπου πήραν το δεύτερο βραβείο στην ηλεκτρονική έκφραση λόγω του ρομπότ που κατασκεύασαν και το ονόμασαν και Μίτσο και όλα στο ρομπότ τους. Θέλω να πω ότι είναι μια δράση η οποία έχει στόχο να δημιουργήσει ενεργούς πολίτες οι οποίοι θα ενδιαφέρονται για την πόλη τους, θα ασχολούνται για τα προβλήματά τους και θα προσπαθούν πάντοτε να βρουν λύσεις μέσα από αυτό.